Με την κατάληψη στο Υπουργείο Υγείας να συνεχίζεται, οι γιατροί συνεδριάζουν αυτή την ώρα για να αποφασίσουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Η Φωτεινή Γεωργίου έχει το ρεπορτάζ. Φωτεινή. Νικόλα, πριν από λίγο άρχισε εδώ στο ισόγειο του Υπουργείου Υγείας, παραμένει υποκατάληψη για έκτη μέρα η Γενική Συνέλευση. Να σου πω ότι εκτός από τους ιατρικούς φορείς που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, υπάρχουν εδώ εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές. Διερευνούν οι γιατροί, Νικόλα, πώς ακριβώς μπορούν να αντιδράσουν στο μέτρο που ανακοίνωσε ότι θα ισχύει από αύριο τα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας. Δηλαδή, θα εξετάζονται οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ από 20.000 συμβεβλημένους γιατρούς. Η αντίδρασή τους θα είναι νομική. Αυτή τη στιγμή γίνονται προτάσεις. Θεωρούν ότι είναι στον αέρα η όλη διαδικασία και δεν κατοχυρώνονται οι συμβεβλημένοι γιατροί, αλλά ούτε και οι φαρμακοποιοί που θα εξετάζουν και θα εξυπηρετούν από τη Δευτέρα τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Φωτεινή, έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί κατάλογοι στα κατατόπους υποκαταστήματα του Ιδρύματος, ώστε να ξέρουν οι ασφαλισμένοι ποιοι είναι στην περιοχή τους οι γιατροί αυτοί, οι συμβεβλημένοι? Πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάς, διότι διαβεβαιώνει το ΙΚΑ, Νικόλα, ότι από αύριο το πρωί θα έχουν αναρτηθεί αυτοί οι κατάλογοι στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ που βρίσκονται σε γειτονιές, ενώ θα υπάρχουν και τα ονόματα των συμβεβλημένων γιατρών στο site του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και να πούμε λίγο και τη διαδικασία για τους τηλεθεατές μας. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους απλώς το βιβλιάριό τους. Η εξέταση από τους περίπου 20.000 συμβεβλημένους γιατρούς θα είναι δωρεάν, και αν χρειαστεί από εκεί και πέρα κάποιο φάρμακο ή κάποια εξέταση, ο γιατρός ο συμβεβλημένος θα την γράφει στο προσωπικό του συνταγολόγιο. Ευχαριστούμε τη Φωτεινή Γεωργίου.